Στην τρίτη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5%, λίγο λιγότερο από την προηγούμενη μέτρηση. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και το ΠΟΤΑΜΗ με 5,1%. Λίγο ισοδύναμη είναι αυτή, 5,1. Ναι, και το ΠΑΣΟΚ με άνοδο, το ΠΟΤΑΜΗ με πτώση. Στη συνέχεια η Χρυσή Αυγή με 5% που έχει υποχωρήσει από το προηγούμενο ποσοστό της. Και ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 2,7% και από 1,3% η Ανταρσία και ο Λαός. 5,9% είναι άλλα κόμματα, αλλά όλα με ποσοστά κάτω από 1%. 1,7 λευκό άκυρο και 15,3% κάτω από 1%. Ναι, είναι κάτω από 1%. Όπως και την προηγούμενη φορά. Ναι, οπότε η επόμενη βουλή είναι οκτακομματική, τι είναι? Κύριε Τατσόπουλε, αυτό το τοπίο.